Μας έχουν έρθει δύο αθλητές, υπεραθλητές θα πούμε εμείς, γιατί το event που θα κάνουν, που διοργανώνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν, για μας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα, θα τα προσπαθήσουμε και εμείς, γιατί θα πάμε στη λιμπλαστεία, το έχουμε αποφασίσει το Σάββατο. Θα πάμε στα μέρη της Ρένιας να δούμε τις ομορφιές, κυρίες και κύριοι. 400 μέτρα. Θα τρέξουμε. Θα κολυμπήσουμε. Θα κάνουμε ποδήλατο. Μισό. Έχουμε μεγάλη διοργάνωση. Εμείς θα μας τα παίξουμε. Μπάστα. 1500 μέτρα κολύμβηση. Το έχω. Αυτό το έχω. 1500 μέτρα κολύμβηση. 30 χιλιόμετρα ποδηλασία mountain bike. Συνοδηγός από πίσω θα είμαι. Πού είμαι, ωραία. Στο καλαθάκι. Στις βοηθητικές ροδουλές. Στο καλαθάκι θα είμαι μέσα. Και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Και όλα αυτά στη λίμνη πλαστήρα. Και όλα αυτά για το Xterra Greece Championship. Είδες που κοροϊδεύεις τον συμπαρουσιαστή. Τι να τον κάνω. Θα τον στείλω πακέτο στη λίμνη πλαστήρα. Ξέρω ότι θα φας κοψίδια και μόνο στους θείους μου. Έχει τώρα κοψίδια, παιδιά. Να κοίτα, εκεί θα πάω. Θα βλέπω την ομορφιά. Εγώ τα ξέρω, τα έχω δει. Εσύ να τα βλέπεις. Κυρίες και κύριοι, Xterra Greece Championship σε αυτό το μαγικό τοπίο που βλέπετε εδώ, σε αυτά τα υπέροχα μέρη που είναι ότι πρέπει για off-road τρίαθλο. Μαζί μας λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κουμάριαλης, τεχνικός διευθυντής του Xterra Greece Championship και πολύ καλός αθλητής χρόνος. Καλώς ήρθατε, Κωνσταντίνε. Και ο Χρήστος Γείτονας που είναι ένας αθλητής, όχι από τους επαγγελματίες, όχι από τους παγκόσμιους πρωταθλητές του αθλήματος που τρέχουν στην πορεία αυτή και που θα έρθουν και φέτος στη χώρα μας. Είναι η τρίτη φετινή διοργάνωση για την Ελλάδα αυτή, Κωνσταντίνε. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται ο επίσημος ελληνικός αγώνας, συνεχόμενα στη λίμνη πλαστήρα. Για δώσ' μας λίγο τις προδιαγραφές των αθλητών, πού θα τρέξουν, πού θα γίνει όλη αυτή, οι φυσικές πίστες τέλος πάντων, ποιες είναι. Ο αγώνας είναι μέρος του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Xterra που γίνεται σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αθλητές έρχονται εδώ. Το καλό του αγωνίσματος είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες αλλά και σε ερασιτέχνες αθλητές να πάρουν μέρος. Άρα είναι μοναδικό να μπορεί να βρεθεί ένας ερασιτέχνης αθλητής με έναν επαγγελματία αθλητή την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, στο ίδιο τερέν. Οι αθλητές οφείλουν να κολυμπήσουν 1500 μέτρα στη λίμνη. Και παράλληλα να βγούνε, να πάρουν τα ποδήλατά τους, τα mountain bike, να κάνουν μια διαδρομή 30 χιλιόμετρων. Πού είναι αυτή? Η διαδρομή συνδυάζει κομμάτια παραλίμνια, αλλά και κομμάτια αφετηρία και τερματισμός. Αφετηρία και τερματισμός είναι το χωριό Φυλαχτή. Ωραία. Ένα χώρο που διαμορφώνουμε εκεί για αυτές τις ανάγκες. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουν και την ποδηλασία μέσα σε μονοπάτια, δασικούς δρόμους, ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής, θα γυρίσουν να αφήσουν το ποδήλατό τους και αντίστοιχα να κινηθούν σε διαδρομές παράλληλα στη λίμνη για 5 χιλιόμετρα. Χρήστο, έχεις τρέξει ξανά εκεί? Εγώ έτρεξα πέρυσι πρώτη φορά. Ναι. Έκανα τη sprint απόσταση, η οποία είναι η μισή, απόσταση περίπου, δηλαδή σε κάθε άθλημα είναι η μισή απόσταση. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Δεν ήμουνα ιδιαίτερα προετοιμασμένος πέρυσι. Δεν πήγα για κάποιο ιδιαίτερο χρόνο. Ήθελα απλά τη συμμετοχή. Η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον συγχρόνως, δηλαδή όλο αυτό που βιώνει ο αθλητής εκείνη τη στιγμή. Επειδή συμμετέχω σε αρκετούς αγώνες, αεραστεχνικά πάντοτε, όσο μου επιτρέπει το πρόγραμμά μου, εμείς πηγαίνουμε για τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κατά κύριο λόγο. Η τοποθεσία εκεί πέρα είναι μοναδική. Μπαίνεις μέσα στο δάσος με το ποδήλατο, είναι σαν ένα πράσινο τούνελ. Πραγματικά οι βλάσεις είναι. Συναρπάζει, αυτά είναι. Είναι μοναδικές οι εικόνες και το κολύμπι στη λίμνη. Ανέφερε στο μαγικό, τη μαγική διάδα λέξεων που αφορά πάρα πολύ αυτή εδώ την εκπομπή και πάω κατευθείαν στον Κωνσταντίνο. Μιλώντας λοιπόν για αθλητικό τουρισμό, πόσοι αθλητές και πόσοι συνοδοί αθλητών έρχονται για αυτή τη μεγάλη γιορτή, οπότε πόσο τουριστικά ενισχύεται η περιοχή? Κοίταχα. Σε μια σχετικά off season περίοδο, σωστά, έτσι. Σωστά, σωστά. Αυτό ήταν και ο λόγος που επιλέξαμε και εμείς αυτή την περίοδο προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν. Είναι όντως μια πραγματική γιορτή στην περιοχή. Περισσότεροι από 1000 άτομα επισκέπτονται εκείνο το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες μέρες, γιατί ειδικά οι ξένοι αθλητές έρχονται πολλές μέρες νωρίτερα για να δουν τη διαδρομή, να προπονηθούν πάνω σε αυτή. Οπότε είναι σημαντικά τα ωφέλη, τόσο για την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις της περιοχής, όσο και για τη διαφήμιση με τον καλύτερο τρόπο από αυτούς τους ανθρώπους που γυρνάνε στη χώρα τους. Και μάλιστα το θετικό είναι ότι έχουμε επαναλαμβανόμενους αθλητές που έρχονται κάθε χρόνο εδώ και τρεις χρονιές. Και φαντάζομαι ότι η κοινωνία τοπική σας έχει αγκαλιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αξίζει να πούμε ότι ο αγώνας είναι σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, η οποία από την. Οπότε όλοι οι φορείς είναι μέσα, στηρίζει η κοινότητα. Θα είναι και σε live streaming μετάδοση τον αγώνα το Σάββατο, να το δει κόσμο παντού όπου και να βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση έχω μόνο. Ναι, άλλη μία. Για την κολύμβηση στη λίμνη είναι εύκολη? Γιατί μιλάμε για αγωνιστική κολύμβηση τώρα, δεν είναι. Είναι διαφορετική από τη θάλασσα. Είναι διαφορετική γιατί δεν υπάρχει άνωση που υπάρχει στο θαλασσινό νερό. Η ορατότητα είναι περιορισμένη. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάτι μοναδικό να κολυμπάσαι σε αυτά τα νερά. Αυτό, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ξεχωριστό κομμάτι τώρα. Είναι. Να αγωνίζεσαι
με κολυμβητική έτσι, προσπάθεια στη λίμνη, όχι το κάτι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πεντακάθαρα τα νερά, άρα μπορεί κάλλιστα να διψάσει την ώρα που κολυμπά, πίνει και όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για του εραστέχνε. Αυτό που ήθελα να πω προηγουμένω είναι ότι ο αγώνα δεν θα είχε. Δεν θα είχε επιτυχία αν δεν είχαμε και τη στήριξη των εθελοντών, που είναι πολύ σημαντικό. Άνθρωποι από την περιοχή εκεί που μας στηρίζουν, περισσότεροι από 80 εθελοντές έρχονται και βοηθούν τη διοργάνωση. Γιατί φανταστείτε, έχουμε να κινηθούμε να βάλουμε κόσμο μέσα στα μονοπάτια, μέσα στη φύση, μέσα στο δάσος. Βλέπω τη διαδρομή τώρα μέσα από τα πλάνα, αυτά που τα βλέπετε κι εσείς. Πόση απόσταση, είπαμε 1500 μέτρα. Βάθος, δώσ' μας λίγο τις προδιαγραφές, το σημείο της λίμνης που κάνετε αυτή τη διαδρομή. Από πού μέχρι πού είναι, πεζούλα με φυλακτή, πού πάτε. Όχι, δημιουργούμε μια τριγωνική διαδρομή. Βέβαια, ότι κάθε χρόνο πρέπει να προσαρμοζόμαστε και τις ανάγκες, το πώς έχει διαμορφωθεί και η λίμνη. Μια χρονιά μπορεί να είναι πιο κάτω το νερό, μια χρονιά πιο κάτω, κάποιες διαδρομές μπορεί να έχουν πλημμυρίσει τα παράκτια στη λίμνη. Άρα, προσαρμοζόμαστε. Η διαδρομή είναι ένα τρίγωνο ουσιαστικά που το οριοθετούμε με σημαδούρες και οι αθλητές καλύπτουν αυτή την τριγωνική διαδρομή. Αυτοί που κάνουν τη μεγάλη απόσταση δύο φορές, αυτοί που κάνουν τη μικρή απόσταση μία φορά. Χρήστο, η πιο ωραία στιγμή στον αγώνα που έχει ζήσει, που έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον, που βίωσε αυτό που βίωσε, πού ήταν. Η στιγμή που τελειώνει το τρέξιμο, είναι παράκτιο το τρέξιμο, γύρω από τη λίμνη, μετρά τα χιλιόμετρα ανάποδα για να τερματίσει. Ο κόσμο είναι μαζεμένο μπροστά στη λίμνη, εκεί που είναι η αφετηρία είναι και ο τερματισμό. Σε περιμένει η οικογένειά σου, οι φίλοι σου. Μπροστά με αυτέ τι εικόνε, το συνέστημα είναι πάρα πολύ έντονο. Η εκπλήρωση που νιώθει εκείνη τη στιγμή, αυτού του στόχου είναι μοναδική. Και να φανταστείτε, εμά μα πηγαίνανε μικρέ στη λίμνη. Που είχαν μόλις ρίξει αμμουδιά εκεί στη λίμνη Πεζούλα, στη Πεζούλα για να κάνουμε μπάνιο και κοιτάγαμε περίεργα. Κωνσταντίνε, πού να δεις την εξέλιξη. Χρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και να επανέλθω σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι σημαντικό. Ο αγώνας δεν είναι μόνο για επαγγελματίες. Πιστεύουμε ότι ο κάθε ένας μπορεί να το δοκιμάσει, να το καταφέρει. Και η ψυχή νομίζω του αγώνα ότι με αυτά είναι... τα πλάνα που είδαμε, του χρόνου θα έχετε παραπάνω συμμετοχές, τις διπλάσεις μη σου πω. Του χρόνου θα έχουμε και εσάς, θα έχουμε και εσάς, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και ομάδες και ταλαιοδρομίας, άρα τρεις φίλοι. Εγώ έχω την ταβέρνα δίπλα σου, λέω, θα κάνω το κουμάντο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Κουμάργελης, κλειστός γείτονας από το Xterra Greece, που θα διοργανωθεί αυτό το Σάββατο στη Λίμνη Πλαστήρα. Πάμε τώρα να δούμε από ψηλά ένα μακρύ αγκάθι που γοητεύει όλο τον πλανήτη και θα επιστρέψουμε για να το συζητήσουμε.